Την καλησπέρα μου στη Μαρία την Κανδεράκη. Καλώς μου ήρθες. Καλησπέρα, Μαριανή. Καλησπέρα στους ακροατές. Σκεφτόμουν τώρα, μας έβλεπα έτσι στο πλάνο με τις πολυθρόνες, τις εξαποστάσεως και λέω πότε θα φύγει αυτό. Γιατί και εμείς προσαρμοστήκαμε φέτος στις ανάγκες. Καταργήσαμε τους καναπέδες που ήμασταν δίπλα-δίπλα και μπορούσαμε να κουμπίσουμε ένα τον άλλον, να φτύσουμε ένα τον άλλον, να κολλήσουμε ένα τον άλλον και πήραμε τις αποστάσεις μας. Είναι. Έχουμε αποκτήσει πια συνήθειες που ελπίζω με τον καιρό, όταν όλα θα πάνε καλά και θα έχουν αποκατασταθεί η υγεία και η ασφάλεια όλων, να ξαναθυμηθούμε τα καλά μας, δηλαδή αυτή την αγκαλιά, αυτή τη χειραψία. Να το κάνουμε, Μαρία. Δεν κάνουμε χειραψίες. Είσαι ειδικός, είσαι επί του θέματος διαβασμένη. Αυτή τη στιγμή υπερισχύει η αισιοδοξία μου. Επειδή εγώ έχω ανάγκη να την κάνω τη χειραψία. Γιατί μέσα από αυτή τη γλώσσα του σώματος καταλαβαίνεις και πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις πράγματα από μια χειραψία ενός ανθρώπου. Και αυτή η αγκαλιά πια. Ναι. Έχω νιώθω να εδώ ένα κενό. Κάτι λείπει από εδώ. Παράγει ο κιτοκίνη η αγκαλιά, το άγγιγμα. Αυτές οι αγκαλιές που είσαι στα 20 δευτερόλεπτα με τον άλλο και κουμπάει η καρδιά και λες Παναγιά, μπορώ να κάτσω εδώ μια ζωή. Αυτό. Κάποια στιγμή θα ξαναγίνει και αυτό. Αυτό που έχουμε ζήσει, νομίζω ότι όξινε σε πολύ μεγάλο βαθμό το φαινόμενο και το αίσθημα της μοναξιάς, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο η καραντίνα έφερε μοναξιά στη ζωή των ανθρώπων. Και επιλέξαμε σήμερα με τη Μαρία να το κάνουμε. Αυτό σας είπα και πριν. Πήραμε μήνυμα πολύ πολύ συγκεκριμένο όσον αφορά στη μοναξιά και πώς αυτή επιδρά σε όλες τις ηλικίες. Το παράδειγμα που έφτασε σε εμάς αφορούσε τις νεαρές ηλικίες και ακραίες συμπεριφορές που προκύπτουν από τη μοναξιά. Αυτοτραυματισμού και διαφόρων επιθετικών διαδικασιών, επιθετικών ως προς τον εαυτό μας. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, η μοναξιά τι είναι, είναι συνέστημα, είναι αυτό που λέμε είμαι μόνος ή νιώθω μόνος. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να το ορίσουμε και να το διαχωρίσουμε τη μοναξιά από τη μοναχικότητα. Μάλιστα. Γιατί η μοναχικότητα, και να σε ρωτήσω, είσαι εργαζόμενη, μητέρα, νέα γυναίκα που κάνεις πολλά πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που όσο και να αγαπάς τα παιδιά σου να πεις αφήστε με λίγο μόνη μου και εννοείται, δεν θέλω Μαρία. Ούτε τηλεόραση. Εννοείται. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι φυσιολογικό και μπορεί να είναι είτε από μητέρα, είτε από πατέρα, είτε και από έναν single άνθρωπο, από έναν άνθρωπο ανήπαντρο δηλαδή. Αυτή η συνειδητή επιλογή του να περάσω χρόνο με τον εαυτό μου είναι η μοναχικότητα. Και σε αυτές τις στιγμές παίρνονται αποφάσεις, γίνονται εσωτερικές διεργασίες. Θα διαβάσεις ένα βιβλίο, θα γράψεις ένα βιβλίο. Εκεί γίνονται οι μεγάλες εφευρέσεις. Εκεί γίνονται οι πολύ δημιουργικές στιγμές. Ωραία. Στην μοναχικότητα. Ο Καζαντζάκης ήταν μόνος του όταν έγραφε. Ωραία. Ο Πικάσο ήταν μόνος του όταν ζωγράφιζε. Οι συνθέτες, όλοι αυτοί που έχουν τις μεγάλες τις ιδέες, είναι στη μοναχικότητα παράγεται αυτή η ομορφιά. Ωραία. Άρα η μοναχικότητα έχει ένα θετικό πρόσημο. Ακριβώς. Είναι όμως επιλογή, είναι συνειδητοποιημένη και έχει και ένα πλαίσιο. Ότι εγώ για να γράψω ένα βιβλίο ή εγώ για να προσευχηθώ ή εγώ για να κάνω διαλογισμό θέλω να είναι έτσι και έτσι και έτσι το πλαίσιο. Στην μοναξιά είναι μια κατάσταση που δεν την έχουμε επιλέξει. Που είτε γλιστρήσαμε, είτε βρεθήκαμε, είτε οδηγηθήκαμε. Γλιστρήσαμε. Ναι. Και στη μοναξιά μπορεί να είναι να είμαι μόνος μου ή μπορεί να είμαι και με άλλους και να νιώθω μοναξιά. Η μοναξιά λοιπόν δεν είναι χωροταξικό, ενώ η μοναχικότητα είναι χωροταξικό. Είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Στην μοναξιά είναι ένα συναισθηματικό αίσθημα εσωτερικού κενού, απόστασης. Νιώθω ότι δεν ανήκω. Νιώθω ότι κανείς δεν ανήκει σε μένα. Νιώθω ότι δεν συνδέομαι με κανένα. Νιώθω ότι, δηλαδή, σαν να ξεκινήσει ένα εστιοπλοϊκό χωρίς άγκυρα. Μαρία, είπες πριν, μπορεί να γλιστρήσαμε σε αυτό. Ναι. Μπορεί να οδηγηθήκαμε σε αυτό. Και προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει φτάσει σε αυτό το μονοπάτι. Και αισθάνομαι ότι είναι και κάποια χαρακτηριστικά που κουβαλάμε ως άνθρωποι. Είτε γεννηθήκαμε με αυτά τέλος πάντων, είτε γαλουχηθήκαμε με αυτά και στην μικρή μας ηλικία, είτε όντως ήταν ζόρια μέσα στη ζωή μας και σαν ενήλικες που πήραμε τις αποστάσεις μας και για να προστατευτούμε ενδεχομένως. Η τέχνη του σχετίζεστε έχει να κάνει με τη μοναξιά. Πάρα πολύ. Και η ποιότητα των σχέσεων στην ενήλικη ζωή, κατά την ψυχανάλυση, χτίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και κυρίως
στα πρώτα 3 χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Δηλαδή, και παραπέμπω και εσένα και τους ακροατές, να ψάξουν να μάθουν για τη θεωρία δεσμού. Που είναι η θεωρία του δεσμού που έχει το βρέφος. Θεωρία δεσμού. Ναι. Και μπορούμε να το δείτε κάποια άλλη στιγμή πώς αυτή η θεωρία δεσμού ορίζει και το τι ερωτικές σχέσεις θα κάνω στην πορεία ή το τι ανθρώπινες σχέσεις θα κάνω στην πορεία. Παραδείγματος χάρη, να πάμε στην καλή την περίπτωση. Ναι. Πώς αυτή η εκπαίδευση, η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση, θα με βοηθήσει να μην βιώνω μοναξιά ή να μειώσω την πιθανότητα να βιώσω μοναξιά στη ζωή μου. Εάν λοιπόν μια μαμά, νεαρή μαμά, που αγαπάει το παιδί της, που έχει πάρει και άδεια άνευ αποδοχών για να μένει να το κάνει 5, 6, 7, 8 μηνών, και τώρα πρέπει να γυρίσει στη δουλειά, θέλει να γυρίσει στη δουλειά της. Που έχω στο μυαλό μου τέτοιες περιπτώσεις και λέει, θα φέρουμε μια κυρία να προσέχει το μωρό. Και της είπα να μην το βγάζει έξω από το σπίτι. Λέω, 8 μηνών ή 10 μηνών το μωρό, με τέτοιες λιακάδες, θα το έχει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα που θα γυρνάτε εσείς μέσα το παιδί. Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Άρα, αυτή η φοβία που είναι γενικότερα, θα ήταν και μέχρι τώρα, δεν είναι μόνο τώρα που έγινε το μωρό 10 μηνών, το τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να είναι, όχι, μην πας εσύ να παίξεις, εκεί υπάρχει κίνδυνος, όχι, μην απομακρυνθείς από εμένα, μπορεί κάτι να σου συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί νιώθει έτσι μια φοβία, ότι το έξω, το μακριά από τον πολύ κοντινό δεσμό, είναι κίνδυνος. Η μαμά όμως που θα πει, ωραία, εγώ θα κάθομαι εδώ στο παγκάκι, κάνε τραμπάλα, θα σε βλέπω. Mm-hmm. Έπεσες, δεν πειράζει, ξεσκονίσου, μια χαρά. Ή εγώ κάθομαι στην αυλή, εσύ παίξε με τα χώματα. Ή επιτρέπει να πάει αυτά τα play dates, να παίζουν με τους συμμαθητές ή να έρχονται οι συμμαθητές ή να μείνει στη γιαγιά ένα Σαββατοκύριακο ή να πάει κατασκήνωση. Ωραία. Μα θα δυσκολευτεί, λέει, είναι 8 χρονών, θα δυσκολευτεί. Μα αυτό είναι ψυχοεκπαίδευση. Θα ζοριστεί 8 χρονών, θα αναγκαστεί για να φύγει από αυτή την απομόνωση να παίξει με ένα άλλο παιδάκι. Ωραία. Άρα θα εκπαιδευτεί πάνω στο εκπαιδευτεί, γιατί αυτό αντιστοιχεί 8 χρονών να ζοριστεί για να κάνει φίλους στην κατασκήνωση μια εβδομάδα. Στην πρώτη και είναι προτιμότερο από το να ζοριστεί 18-22 χρονών φαντάρος που δεν μπορεί να σχετιστεί ή φοιτητής που δεν μπορεί να σχετιστεί. Το ξέρεις, Ανδριανή, ότι το 1,5-2% των νεοσύλλεκτων φαντάρων παρουσιάζουν ξανά νυχτερινή ενούρηση από το άγχος και τη δυσκολία να σχετιστούν. Και επειδή έφυγαν από τον πυρήνα τον οικογενειακό, ακριβώς, έτσι. Και τους είναι ένα ξένο και εχθρικό για αυτούς περιβάλλον. Ακριβώς. Άρα από εκεί ξεκινούν όλα. Από εκεί ξεκινάνε, αλλά δεν καθορίζονται όλα από εκεί. Χτίζεται μια ταυτότητα μέσα στην οικογένεια και έτσι πρέπει. Σε αυτή την ασφάλεια, σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την προστασία. Και κάπου εκεί στην προεφηβεία, στην εφηβεία, εκεί που θα αρχίσουν τα παιδιά να μην θέλουν να έρθουν μαζί μας το Σάββατο το βράδυ. Και αυτό είναι φυσιολογικό, αντιστοιχεί να γίνεται και να βγουν με τους γονείς ή να κάνουν πάρτι και να σου πούνε «Μαμά, φύγε εσύ». Μετά τις 11. Μετά θα γυρίσεις. Εκεί αρχίζει να τρίβεται το παιδί αυτά που έχει πάρει από την οικογένεια στους δικούς του φίλους, στην παρέα του και να μετρά τον boy του. Και εκεί αρχίζουν. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής στο σχολείο, ποια είναι η πιο γοητευτική κοπέλα στην τάξη. Και εκεί αρχίζουν και δοκιμάζουν. Θέλω να βάλω στρασάκι στο δόντι γιατί έχει και συμμαθήτρια. Θέλω να πάρω το σκουλέρι. Το τάδε τζιν, τα τάδε σπορτέξ. Και όλα αυτά είναι το τάδε κινητό πλέον. Γιατί θέλουν να ανήκουν, για να μην έχουν μοναξιά. Πολλά παιδιά ξεκινάνε και το τσιγάρο για να ανήκουν. Ωραία. Άρα εκεί έρχεται ο γονιός επικουρικά, εάν υπάρχει βέβαια κοντινή σχέση, και να πει εκεί έχεις δίκιο ή έχεις άδικο, εκεί τροποποίησε τη συμπεριφορά σου. Δηλαδή το όριο, ναι, το αντίστοιχο για αυτή την ηλικία, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί τροποποίησε τη συμπεριφορά σου, εκεί κράτα τα όρια σου, εκεί υπερασπίσου την αξιοπρέπειά σου. Και έτσι αρχίζει μετά το παιδί να μπορεί να σταθεί στη φοιτητική του ζωή ή στη φανταρική, αν είναι και τα αγόρια, για να μπορεί πλέον να μάθει να σχετίζεται. Είχα ακούσει πριν από χρόνια μια διάλεξη του Χρήστου Γιαναρά και είπε ότι η δικιά του η γενιά είχαν μάθει να σχετίζονται με τα πάντα. Να σχετίζονται με το ψωμί γιατί έπρεπε να σπείρουν, να θερίσουν, να ζυμώσουν, να φουρνίσουν. Άρα τη φέτα το ψωμί είχαν σχετιστεί και τη λιπότανε. Να μάθουν να σχετιστούν ακόμη και με το φως. Έπρεπε να μαζέψουν τις ελιές, να το κάνουν λάδι, να φτιάξουν το λίχνο, το λιχνάρι, για να ανάψουν. Τώρα λέει, πατάμε ένα κουμπί, ανάβει το φως.
αυτό αποστασιοποιεί από πράγματα. Παραγγέλνουμε το φαγητό ή το ψωμί και έρχεται. Και θεωρούμε ότι και οι σχέσεις είναι με ένα κουμπί. Μαρία, έχω στο μυαλό μου ανθρώπους οι οποίοι είναι σούπερ κοινωνικοί, σούπερ δημοφιλείς. Έχουν όλο αυτό το. Φαίνεται, ας πούμε, ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την οικογένεια στο κομμάτι του πώς σχετίζομαι με τους άλλους στη βιτρίνα. Αλλά είναι άνθρωποι βουτυγμένοι την ίδια στιγμή στη μοναξιά τους. Ακριβώς. Μπορεί να είναι η ψυχή του πάρτι, να είναι η ψυχή της εταιρείας, να είναι η ψυχή σε όλα αυτά στα οποία συμμετέχει και ουσιαστικά να μην έχει συνδεσιμότητα με κανένα από τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Γενικά, εγώ όταν ακούω ανθρώπους που κάνουν πολύ φασαρία, ανησυχώ. Ο Φρόιντ έλεγε ότι η ένδειξη ψυχικής υγείας είναι πόσο καλά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σε ησυχία. Ναι. Γιατί εάν εσύ πας σε μια παρέα και επειδή είσαι γενναιόδορη και είσαι ευγενική, έχεις 10 ανθρώπους από πάνω σου και μετά είσαι καλά και σπίτι που θα πας μόνη σου. Ωραία. Είναι το υγιές αυτό. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να προσαρμόζεται και έτσι, ξέρει να προσαρμόζεται και αλλιώς και το χαίρεται. Ο άνθρωπος όμως που επιδιώκει να είναι συνέχεια έξω ή να έχει συνέχεια ανθρώπους αδιακρίτως, χωρίς να βάζει ένα κριτήριο, εγώ με ποιον θα ήθελα να περάσω σήμερα το βράδυ μου, εκεί ανησυχούμε. Προφανώς εκεί λοιπόν έχουμε να κάνουμε μία ανάγκη του να ας υπάρχει γύρω μου φασαρία και κίνηση. Μπράβο, γιατί για να μην νιώσω. Να εστιάσω στο δικό μου το κομμάτι, μου. Στη μοναξιά μου. Και είναι προτιμότερο να είμαι μόνος μου στη μοναξιά μου με παρέα, παρά στη μοναξιά μου μοναχός μου. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Γιατί το λέω. Έχουμε βιώσει πάρα πολύ μοναξιά. Το τελευταίο χρόνο, μέσα στα lockdown, έχουμε βιώσει πάρα πολύ μοναξιά. Σχεδόν όλοι μας. Και υπήρξαν και άνθρωποι που αυτό τους τύχησε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή και πρακτικά ήταν εντελώς μόνοι τους. Γιατί πες δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα μέσα της τεχνολογίας για να έχουν μία άλλου τύπου επαφή με τους δικούς τους. Ή γιατί δεν είχαν δικούς τους ανθρώπους, δεν είχαν χτίσει σχέσεις και έμειναν μόνοι. Και έχασαν και το φρουφρουφρου γύρω τη φασαρία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία σανίδα σωτηρίας από την οποία μπορούν να πιαστούν. Είναι σε δικό τη συμβουλεύει. Όλοι έχουμε σανίδα σωτηρίας. Αν υπάρχει συνειδητότητα, αν υπάρχω ότι εγώ είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή, δεν έχω παρέες και δεν θέλω να είμαι αυτό. Και από τη στιγμή που υπάρχει συνειδητότητα ότι αυτό που έχει έρθει, είτε κληρονομικά, είτε από ανατροφή, είτε οι συγκυρίες, είτε δικές μου αποφάσεις μέχρι στιγμής στη ζωή μου, δεν με εξυπηρετούν, δεν με συμφέρουν όπως έχουμε ξαναπεί εδώ. Έτσι. Τότε αντλώ νόημα και αντλώ κατεύθυνση από αυτό που θέλω να γίνω. Και αν θέλω κάτι άλλο, τότε Ανδριανή μου, αυτό δεν θα έρθει ανέκοπα. Και δεν είναι απαραίτητο να πάμε σε ένα ειδικό. Βοηθάει σίγουρα, αλλά ας ξεκινήσω να πάρω ένα τηλέφωνο. Ας ξεκινήσω να προτείνω σε 5 ανθρώπους, πάμε για μπάνιο, πάμε να περπατήσουμε μαζί. Και μου λένε, ναι, και αν μου πούνε όχι, κάποιοι θα πούνε και όχι. Γιατί έχουν άλλες υποχρεώσεις. Δεν γίνεται να έχουν οικογένεια, να έχουν παιδιά και να μπορούν πάντα να είναι stand-by επειδή θα πάρεις εσύ τηλέφωνο. Δεν σημαίνει κάτι για σένα στην προσωπική σου ταυτότητα και στην προσωπική σου ζωή. Άρα, η οποιαδήποτε επιθυμητή κατάσταση να μετακινηθούμε από την παρούσα που δεν μας ενδιαφέρει, που δεν μας αρέσει, που μας προκαλεί δυσφορία για να πάμε σε μια άλλη επιθυμητή κατάσταση, έχει ένα τίμημα. Και θέλει και δουλειά. Θέλει δουλειά. Και κόπο. Ναι. Επένδυση. Επένδυση. Επένδυση Σωστά. είναι αυτό. Επένδυση. Και ξέρεις, Ανδριανή, η ταυτότητα ενός ανθρώπου χτίζεται πάντα σε σχέση με τον άλλο. Είτε είναι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, που ο κόσμος μας είναι τα 30 εκατοστά, τόσο είναι. 30 εκατοστά έχει το βρεφάκι. Με τη μαμά. Ναι, που είναι τόσο όσο να το κρατάει η μαμά του να θυλάζει. Ο κόσμος του είναι η ματιά της μαμάς του. Καθρεφτίζεται εκεί μέσα. Λέει η μαμά, αγάπη μου, ξύπνησες. Και σου λέει η μαμά, για να χαμογελάει, εγώ αξίζω. Ή αργότερα στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό. Αργότερα στην εφηβεία, είπαμε, οι συμμαθητές. Αργότερα οι πρώτες σχέσεις. Η πρώτη εργασία. Πάντα η ταυτότητά μας χτίζεται μέσα από τους άλλους. Καθρεφτιζόμαστε στη ματιά των άλλων. Στη γλώσσα του σώματος του άλλου. Σκέψου τον άντρα σου να γυρίσει το βράδυ και να πει: ήρθες. Αυτό το βλέμμα, αυτό το ύφος τον έχει θάψει. Δηλαδή έχει σχηματίσει εικόνα για την ταυτότητά του, για τον ανδρισμό του, για τον ερωτισμό του. Αυτό το βλέμμα. Δεν γίνεται να υπάρξουμε χωρίς τους άλλους. Καλός ή κακός, ετεροκαθοριζόμαστε σε αυτή την περίπτωση ναι. με κάποιο τρόπο, γιατί συνυπάρχουμε με άλλους ανθρώπους. Και πες ότι ένας ενήλικας που έχει δουλέψει λίγο τα πράγματα μέσα του μπορεί και να
ακόμα και τη στραβή ματιά όπως θεώρησε ότι μπορεί να μου έριξε εμένα ο σύντροφός μου ή η Μαρία που είμαστε συνάδελφοι, να τη φιλτράρω και να πω εντάξει, okay, μπορώ να υπάρχω και με αυτή τη στραβή ματιά. Τα εφηβάκια μας, για παράδειγμα, που είναι σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία στη ζωή τους, που λαμβάνουν μηνύματα που δεν μπορούν να τα αντέξουν, που βυθίζονται στη μοναξιά και γίνονται και αυτοκαταστροφικά, πώς θα τα βοηθήσουμε? Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί τα εφηβάκια χτίζουν ταυτότητα. Είναι και ζώρικη, ναι, πολύ ζώρικη ηλικία. Και ήταν και πολύ πιο δύσκολη η καραντίνα για τα εφηβάκια, γιατί εμείς λέγαμε θα ξαναγυρίσουμε στο πρώτερο. Αυτά τώρα, δηλαδή ένα παιδί που είναι τώρα 10, 11, 12, 14 χρονών, δεν έχει αυτό το πρώτερο. Και έχει μάθει να σχετίζεται. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ωραία, ωραία. Εκεί λοιπόν τώρα έρχεται το υποστηρικτικό πλαίσιο. Έρχεται η οικογένεια, έρχεται οι φίλοι. Δηλαδή άκουσα από γνωστό μου που η κόρη του δίνει τώρα πανελλήνιες και μένανε σε εκτός Ηρακλείου, ας πούμε, αν μένεις στα καλέσεις του κοκκίνησε εκτός Ηρακλείου, δεν μπορείς να πας εύκολα περπάτημα. Και τι κάνανε? Κάνανε βιντεοκλήση μια ομάδα 3-4-5 παιδιών, ανοιχτή βιντεοκλήση και διαβάζανε. Ναι. Ωραία. Μόνο και μόνο για να βλέπουν ένα τον άλλο και αν θέλουν να πούνε μια κουβέντα. Με τις ώρες τώρα αυτό. Τώρα, να κάνω εδώ έναν εξής διαχωρισμό, γιατί το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Ανδριανή, μοναξιά και αυτοτραυματισμός. Ο αυτοτραυματισμός δεν είναι λόγω μοναξιάς. Ο αυτοτραυματισμός, δηλαδή χαρακώνεται ένα παιδί ή ονειχοφαγία ή τρώει τις τρίχες του συνέχεια, δεν είναι μοναξιά ή δεν είναι μόνο μοναξιά. Αυτό είναι καταπιεσμένα συναισθήματα. Αυτό είναι δεν έχω μάθει να εκφράζομαι. Δεν μου επιτρέπει το περιβάλλον ή για να προστατεύσω το περιβάλλον δεν εκφράζομαι. Δεν είναι μόνο μοναξιά. Αυτό το παιδί μπορεί να είναι το πρωί με τους φίλους του και το απόγευμα να μπει στο δωμάτιό του και να χαρακωθεί. Είναι έχω μουδιάσει και δεν νιώθω και πρέπει κάτι να νιώσω. Προκαλώ τον πόνο. Γιατί ο πόνος θα μου αποσπάσει την προσοχή από ένα εσωτερικό πόνο. Δεν είναι η μοναξιά. Δεν είναι μόνο η μοναξιά. Ένα από τα στοιχεία που νιώθουν είναι η μοναξιά. Δηλαδή αυτό το παιδί, το να το πάρουμε να το πάμε σε ένα πάρτι, δεν είναι η λύση. Αυτό το παιδί χρειάζεται ψυχοκοινωνική εκπαίδευση να μάθει να εκφράζει συναισθήματα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να νιώθει ότι ο γονιός είναι εκεί να μ' ακούσει και επίσης αν εκφράσω δυσάρεστα συναισθήματα, ο γονιός λειτουργεί σαν τον κυματοθράφστη και θα τα απορροφήσει χωρίς να καταρρεύσει. Θα απορροφήσει τους κραδασμούς. Ναι. Για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί. Ούτε να το εναντιωθεί, ούτε να το επιτεθεί, ούτε να του γυρίσει όλη την δύναμη και, πίσω. Και ούτε την να καταρρεύσει, γιατί αν θα δει το παιδί ότι τα λέει. Εκεί έρχεται ο ειδικός, Μαρία. Ναι. Εκείνη που πρέπει οπωσδήποτε να έρθει ο ειδικός για να στηρίξει το παιδί και την οικογένεια συνολικά. Γιατί όλο, είναι όλο το σύστημα που χρειάζεται δουλειά σε αυτή την περίπτωση. Σωστά λες. Γιατί τα παιδιά, ένας άνθρωπος που είναι 40 χρονών και έχει την ΑΒ συμπεριφορά, λέμε είναι αποτέλεσμα και των επιλογών του. Και των επιλογών του. Σε έναν έφηβο όμως ή σε παιδιά, ξέρεις, ο δάσκαλος μου, ο κ. Καραγιάννης, είναι διευθυντής στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα 33 χρόνια. Δεν δέχονται για θεραπεία παιδιά, δηλαδή κάτω το 18, σε όποια ηλικία, εάν δεν μπουν ταυτόχρονα οι γονείς σε θεραπεία. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ξέρουμε αυτό. Πάρ' το παιδί μου, φτιάξ' το μου και εγώ θα το πάρω, θα έρχομαι να το παίρνω. Θα στο ξαναχαλάσω μάλλον το παιδί, εάν στο αφήσω και το πάρω χωρίς να έχω αλλάξει εγώ κάτι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Ίσα που το ακουμπήσαμε το θέμα. Να πω ένα τελευταίο σχόλιο, ότι ό,τι και να κάνουμε για να υπερνικήσουμε τη μοναξιά, υπάρχουν δύο μεγάλες στιγμές μοναξιάς που δεν νικούνται. Είναι οι στιγμές των μεγάλων αποφάσεων και οι στιγμές του μεγάλου πόνου. Όσοι και να είναι γύρω μας, εκεί είναι αναγκαστικά μοναξιά. Και μου δίνεις πάσα για να μιλήσω για το επόμενο μέρος, που θα μιλήσουμε για το πένθος. Έτσι, και ακριβώς. Είναι εκείνη η στιγμή του μεγάλου πόνου. Πόσους ανθρώπους και να έχεις γύρω σου, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψεις μέσα σου και είναι φυσιολογικός αυτός ο πόνος, είναι αναπόφευκτος, δεν είναι ψυχοπαθολογία. Θέλει στήριξη εκεί, όποιος το βιώνει. Είναι απόλυτα ανθρώπινο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό.